Κρήτη σήμερα, βέβαια, να πω ότι έχει ξαναταξιδέψει στην όμορφη Χάλκη. Βρίσκεται στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, βέβαια. Ένας νέος επιστήμονας, ένας φαρμακοποιός, τι έκανε, αποφάσισε να ανοίξει την επιχείρησή του, το φαρμακείο του, στην Χάλκη. Ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Κρήτη, ούτε στην Πάτρα, αλλά στην Χάλκη για τους δικούς του ξεχωριστούς λόγους. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, και βλέπουμε εντωμεταξύ κάποια χαρακτηριστικά πλάνα που μας έστειλε ο Παναγιώτης ο Πατέλης, φαρμακοποιός, επιστήμονας στην Χάλκη, και από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, επικοινώνησε μαζί του και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον κύριο Πατέλη να τον ευχαριστήσουμε και να τον καλησπερίσουμε και να του πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ ένα πολύ. Ένα πανέμορφο νησάκι 400 περίπου κατοίκων. Ναι, περίπου. Και λίγο λιγότερο. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η θέληση να δραστηριοποιηθείτε, να ανοίξετε την επιχείρησή σας στην όμορφη Χάλκη? Εγώ έψαχνα μια καινή θέση φαρμακείου, ήθελα να αξιοποιήσω την άδειά μου. Ναι. Και ήθελα να φύγω και από την Αθήνα. Οπότε αποφάσισα να πάω στη Χάλκη. Οπότε καινή θέση. Το μέλλον σας συνυφασμένο με το όμορφο νησί. Ακριβώς έτσι. Έτσι. Λογικά έτσι θα πάμε. Είστε πόσο διάστημα στο νησάκι? Είμαι περίπου 3 μήνες. Ναι. Γιατί έπρεπε να το ετοιμάσω. Και μετά είμαι εδώ τώρα που έχουμε ανοίξει 2,5 εβδομάδες περίπου. Μπαίνουμε στη τρίτη. Να μας πείτε πώς σας έχουν υποδεχτεί οι κάτοικοι. Τι είναι αυτό που σας λένε? Με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Και ναι. Και ανακούφιση, μπορώ να πω. Και ανακούφιση. Δεν υπήρχε, βέβαια, φαρμακείο, εννοείται, στην περιοχή. Γιατρός. Εξυπηρετούσανε. Ναι, ναι, υπάρχει και το κέντρο υγείας. Και μέχρι πρότινος εξυπηρετούσανε οι συνάδελφοι από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο. Μάλιστα, επικοινώνησε μαζί σας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακριβώς, ναι. Μου ευχήθηκε καλές δουλειές, με ευχαρίστησε για το εγχείρημα. Ναι. Αυτά. Δεν ξέρω πόσο εύκολη απόφαση είναι τελικά. Μας είπατε ψάχνατε μια γενή θέση, υπήρχε στη Χάλκη. Θα μπορούσατε να πείτε ότι πού να πάω, μικρό το νησί, δυσκολίες. Να είμαι ειλικρινής, εγώ ήθελα να φύγω, ήθελα να πάω στην επαρχία. Και μετά βρέθηκε, γίνονται αρκετά έργα εδώ και project, οπότε σκέφτηκα ότι υπάρχει μέλλον και γι' αυτό την επέλεξα. Αναφέρεσαι στην πράσινη ανάπτυξη, επωνομαζόμενο και ως πράσινο νησί. Ακριβώς, σε όλες τις ενέργειες. Ακριβώς, ναι, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, το ξέρετε, σκέφτηκα έτσι. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει ή θέλετε να προκύψει επειδή οξύ σας προς τη νέα γενιά, συναδέλφους σας, ανθρώπους που βρίσκονται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, θα πάρουν το πτυχίο τους και αναμένεται να βγουν και στην αγορά εργασίας. Ποιο είναι, τι θέλετε να περάσετε? Δεν είναι ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Απλώς πιστεύω ότι υπάρχουν ευκαιρίες και στην επαρχία. Μπορείς να δεις με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, άμα το θες βέβαια. Και ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει τη δικιά του σταδιοδρομία, να χαράξει τη δικιά του σταδιοδρομία. Μάλιστα, υπάρχει έτσι μια περίοδος προσαρμογής ή από την πρώτη μέρα προσαρμοστήκατε σε αυτές τις νέες συνθήκες, τις ξεχωριστές, τις όμορφες, αλλά με δυσκολίες από την άλλη? Να είμαι ειλικρινής, κατευθείαν. Γιατί το είχα αποδεχτεί, ήξερα που έρχομαι και επειδή με αγκάλιασε και ο κόσμος, ήταν όλα θετικά, περνάγαν οι μέρες πολύ ευχάριστα. Αντικειμενική δυσκολία, ωστόσο, στο μία. Λίγο καιρός τώρα το χειμώνα. Λίγο καιρός. Όταν, ναι, ακριβώς. Οπότε μόνιμος κάτοικος. Αλλά λύνονται τα προβλήματα. Μόνιμος κάτοικος της περιοχής. Εμείς τι να πούμε, να ξαναπούμε, ναι, ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια. Εγώ θα επιμείνω ότι τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την πρωτοβουλία σας είναι πολλά. Ότι υπάρχει επόμενη μέρα, υπάρχει μέλλον, πρέπει να στηρίξουμε την επαρχία, πρέπει να στηρίξουμε τα νησιά μας. Και με το καλό, σίγουρα, βέβαια, και με, ναι, το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Έχει και τουρισμό εντωμεταξύ η Χάλκη, οπότε όλα θα έχει πάνε καλά. Και μόνιμους έχει. Όλα καλά. Μακάρι. Όλα καλά θα πάνε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας μόνο το χαμόγελό σας αρκεί. Καλό απόγευμα από ευχαριστώ. Κρήτη. Καλό απόγευμα από Κρήτη.